Πού άρεσε να είσαι σε μια μόνιμη εξαφάνιση. Λοιπόν, έχει ρίξει μαύρη πέτρα πίσω και τη φάγαμε στο κεφάλι. Την πλάκα, κάνει. Για προχωρήστε. Ελάτε, καθίστε κοντά. Τι κάνετε, Θοδωρή μας. Καλώ τον. Καλά, είσαι εσύ. Άσυ μου, καλά. Γεια σας. Θα καθίσουμε. Εδώ, ένας δίπλα στον άλλο. Για καθίστε λίγο να σας δω. Ωρε γλυκά. Χαμός και είναι και πολύ ωραία φρεσκότατα σημερινά. Θέλετε κάτι να λίγο να σας ταρτάρουμε. Δεν τρώμε γλυκά γιατί προσέχουμε τη σιλουέτα μας. Α, την προσέχετε. Εγώ πάρα πολύ. Για την καριέρα σας το κάνετε. Εγώ κάνω δίαιτα Ζαρίφη, όπως είδες και θα γίνει. Γι' αυτό που είπες. Αδυνάτησα πολύ. Πω πως φαίνομαι. Τώρα που σε βλέπω από κοντά να σου πω ότι το ξανθό σου πήγαινε τελικά πολύ. Το ξέρω. Το κρύβες μέσα σου τόσα χρόνια. Το ξέρω. Να αναγνώρισε αυτό το αγόρι και μου βγάλε μέσα μου όλα τα... Βγάλε την περούκα μου, ένα δύο κόσμος. Λοιπόν, εμείς έχουμε να πούμε σημαντικά νέα. Για πείτε. Δεν τα μάθετε. Όχι, τι. Σαν και ξεκινήσει. Θα είμαστε στον Αλφα. Πλάκα κάνεις. Θα παρουσιάζουμε τον πρωινό καφέ στον... Αντένα. Είσαμε δύο σύριαλ στο Μέγκα. Α, δηλαδή πραγματικά η ομάδα πετάει. Και στο Άλτερ θα ξεβρακωνόμαστε για τον καιρό. Τι γελάς. Αλήθεια τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια στροφή στην καριέρα. Εμένα γιατί μου βάλατε άσπρο σφουγγαράκι. Για να φαίνεται ότι έχεις μικρόφωνο. Εγώ έχω φωνή καμπάνα. Μ' αρέσει που το κρύβουνε. Τώρα μου πως πέτα για ξεβρακώματα. Θυμάμαι μια πολύ ωραία σκηνή. Σε ένα σκετσάκι από αυτά που κάνατε. Που φορούσε ένα πολύ ωραίο άσπρο φόρεμα. Και κάτι μάλλον σε είχαν λερώσει και κάτι κάνατε για ένα απορριπαντικό. Δεν κατάλαβα. Α, το Λιγδάν. Το Λιγδάν. Το Λιγδάν. Ήταν παγκόσμια καμπάνια. Αυτό να χρησιμοποιήσει. Το Λιγδάν. Το Λιγδάν. Μα εγώ δεν λιγδιάζομαι. Καλά, εντάξει. Το Λιγδάν είναι ο φίλος του Λεκέ. Ο φίλος του Λεκέ. Το χρησιμοποιήσει και απλώνει. Αυτά ποιος τα έγραφε. Δεν μπορώ. Εσείς τα γράφατε ή έχετε άλλους που τα γράφουν. Το Λιγδάν ειδικά. Το Λιγδάν είναι εγώ. Το έχεις το Λιγδάν. Το έχω. Κοίταξε, εμείς είχαμε μια ομάδα κειμενογράφων. Ξεκινήσαμε καμιά σαρανταριά παιδιά. Κρατήσαμε 6-7. Και με τους 6-7 όμως δεν ήταν καλά τα παιδιά. Δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Δεν μπορούσαμε. Γιατί? Κατάτησε σταυρό σε αυτό, μαρτύριο. Γιατί? Δηλαδή εκεί που ξεκίνησε πλάκα, μπορούσαμε να συνοηθούμε. Εμείς μιλούσαμε, ας πούμε, μια άλλη γλώσσα, εκείνοι άλλα καταλάβαιναν. Τώρα μιλάτε για τον Μπελά TV. Για τον Μπελά μιλάμε. Ναι, αλλά εντάξει. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει, στην αρχή περνάγαμε. Εσείς γράφατε, ρε παιδιά, καθόλου. Εμείς γράφαμε. Γιατί εσείς ούτως ή άλλως είστε. Γράφαμε. Τι τύποι είστε. Δεν είναι δηλαδή ότι απέχει ο λόγος σας. Γράφαμε, αλλά δεν μου υπήρχε χρόνο. Μου φημίζομαι για να γράψει μετά. Γράφαμε. Γράφαμε, δεν γράφαμε τα πάντα. Υπήρχαν πολλά παιδιά που γράφανε πολλά κείμενα, τα οποία δεν ήταν αυτά που θέλαμε. Είχαμε προβλήματα πολλά. Και όταν αυτό άρχισε να γίνεται σταυρός... Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στις δουλειές, πότε προκύπτουμε, πότε δεν προκύπτουμε, πότε το βλέπουμε, πότε το βρίσκουμε, εντάξει, αυτά γίνονται. Είχαμε μια καλή συνεργασία με το κανάλι, συζητήσαμε, είπαμε και εμείς καλή αυτό. Τώρα μου πεις... Μια χαρά συνεργασία. Θα μου πεις αν κάναμε σαραντάρια θα μας αφήνει να σταματήσουμε, όχι, αλλά... Κάνατε και σαραντάρια. Όταν ξεκινήσαμε, κάναμε. Μισή φορά, βέβαια. Αλλά... Ρε, σταματήστε! Αλλά άμα τα προσθέσουμε όλα μαζί, εκεί κάπου στο 40-60 είμαστε. Εντάξει, ρε παιδάκι. Άμα τα προσθέσει όλα μαζί, είμαστε τουλάχιστον 85. 90. Ναι. Φτού και βγαίνω. 5-10-15. Δεν μου λέτε, στην Ακτή Πειραιώς. Σου έχω και quiz μετά. Α, μου αρέσουν αυτά. Μετά. Δεν τα βρίσκω ποτέ, αλλά μου αρέσουν να τα παίζουν. Να παίζουν οι τηλεθεατές. Να κερδίζουν τούτες. Αυτό το είδα και πριν αυτό. Πολύ ωραίο ήταν. Αυτό που μας πέφτει και δεν το σηκώνουμε. Δεν το σηκώνουμε. Έτσι δεν έγραφε. Βγάλετε μας παιδιά το quiz να το δούνε. Γιατί το λένε, το πετάνε έτσι και είναι έτσι. Το. Όταν μας πέφτει, δεν το σηκώνουμε. Όχι, το μόνο που κάνουμε είναι να χαιρόμαστε. Τι είναι. Αχ, που ήσουν τότε ψηλά και τώρα. Χαιρόμαστε. Γλιτώσαμε, ξενιάσαμε, πάει. Όχι απλά χαίρονται. Χοροπηδάνε, εγώ συμπληρώνω. Σοβαρά. Ναι, χοροπηδάνε. Μα τι να είναι. Μα τι να είναι. Πέφτει, το βρήκανε. Το βρήκανε. Όχι ακόμα, δεν το έχουν βρει. Άστο, άστο, δεν το βρήκανε. Α, να μην πω. Όχι, μου ήρθε. Κράτα το. Δεν μπορώ, τώρα θέλω να το πω.
Στην Ακτή Πειραιώς, εσείς τα γράφετε τα κείμενα, ρε παιδιά. Εκεί εντελώς. Στην Ακτή Πειραιώς, ναι, γράφω εγώ κυρίως και ο Γιάννης. Και ο Σωτήρης γράφει αυτά τα παντομήμα. Ανά ο Σωτήρης, αυτά που δεν έχουν λόγια, κάνει ναι. Εσύ δεν είσαι Μαντόνα. Έχω εικόνα, έχω εικόνα. Έχω εικόνα, εννοώ με ηχό. Δώστε μου λίγο, ρε παιδιά, να δω και να ακούσω. Μήπως... Λέω ίδια, ποιος είναι. Εφραίμ, ανοίγουμε μοναστήρι. Λέω, τα καλά. Στα καμπάκια, με παίρνουν τηλέφωνο και από την Ακτή Πειραιώς. Λέω, εντάξει. Να συνεργαστούμε. Ποιοι άλλοι τραγουδάνε, μου λέει κάτι ονόματα, πρώτη φορά τα άκουγα. Λέω, ποιοι είναι αυτοί, τους ξέρει κανείς. Λέει κάτι ιθαγενείς, λέει, τοπικοί καλλιτέχνες, καλά παιδιά. Λέω, άμα είναι καλά παιδιά, κομμάτια να γίνουν. Και έτσι βρέθηκα εδώ παρέα σας. Αυτή είναι η αδικία της κοινωνίας. Τι να κάνουμε, στην οικογένεια είχαμε προβλήματα. Η μάνα μου δεν είχε μαζά. Φαλά Χριστό το Σουδάνι. Ο παπάτας μου είχε μεγάλα αυτιά, σαν τον Μπουδά. Και η αδερφή μου μας βγήκε με μητούλα γαλλική τύπου από το Κωνσταντίνο. Εγώ τι φτύρα πιο βγήκα αυτή για σένα, σας ρωτάω. Κοιμάμαι, ξυπνάω, λέω, θα ρίξω το άκρη και δεν τα πάει. Ανοίγω τα μάτια μου και είναι ακόμα εδώ, μου κόβονται τα γόνατα και γίνομαι τόσο σαν το Θηβαίο. 4-1, ποια ψυχή να το αντέξει, σε φωτώ. Τέλος πάντων τώρα, άκουσα πω για να... Θα του μιλήσω στην γλώσσα του να το τεράνω. Σαν που χάσαμε μύτης. Εδώ κάνει ωραίο, θέλω να σου πω ένα, αφού είναι έτσι να μιλάμε στην γλώσσα μου. Εγώ που χάσαμε μύτη, εσύ σαν που χάσαμε χωρίς φίλο. Τι να σε κάνω, ούτως το καψάκι με σκύτη για τους χριστιανέμου. Πρέπει να σε πάρει ο άλλος μου, δεν τίποτα. Φωτογραφία. Αν θέλετε εσείς. Επειδή δεν θα χωρέσετε με την πρώτη, πρέπει να σας βγάλω δύο. Αν δεν σας πάρω 20, θα πάρουμε 15. Να δείτε. Τσακ, από εδώ και εκεί. Τσακ, από εδώ και εδώ. Πήρα λίγο και τον αναπηγιαστικό σας. Εμένα πρέπει να μιλάτε. Ευχαρίστω. Εμένα, εδώ. Συστόπατε. Όχι, είναι πάσα συμφωνή βραδιά. Εγώ. Γεια σας κύριε Μπατίστα! Τι κάνετε? Μια χαρά. Όπω! Ήρθα να φωτογραφίσω μόνο πες τη μαλλίτη καλοσύνη πόσο κάνει για να ξέρω τι πληρώνω. 10 ευρώ. 10 ευρώ η φωτογραφία. Μάλιστα. Η ολόσωμη. 10 ευρώ. Α, 10 η ολόσωμη. Μάλιστα. Άμα είναι κεφάλι σκέτο. Το κεφάλι τα λέμε μέχρι εδώ. Χωρί το σώμα. Ούτε πόδια, ούτε σκέτο. 10 ευρώ. Α, 10 η ολόσωμη, 10 και το κεφάλι. Θέλω μια ολόσωμη για ταυτότητα. Ολόσον για ταυτότητα δεν γίνεται. Για την ταυτότητα παίρνει κεφάλι. Ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα. Όλα αυτά παίρνει κεφάλι. Θέλω ολόσον για ταυτότητα γίνεται. Ναι, δεν γίνεται, σας εξηγώ γιατί. Γιατί θα πάτε εκεί πέρα για την ταυτότητα και θα πούνε ένα καλό φωτογράφο. Δεν ξέρω τι λέει, γίνεται η ταυτότητα, θέλει κεφάλι. Θα μου πούνε ένα κόκκινο όνομα και δεν ολόσον να σου πω για ταυτότητα, εντάξει. Ναι, κύριε Μαγκεμένα, αυτή είναι η δουλειά μου και δεν πρέπει να την καταλάβω. Ολόσωμη για ταυτότητα. Δεν βγάζω ολόσωμη για ταυτότητα. Ωραία. Γράφτε μου στις ολόσωμη, κόβω εγώ το κεφάλι, το δίνω για ταυτότητα και κρατάω το σώμα να θυμάμαι πως ήμουν όταν έβαλα ένα ταυτότητα. Πειράσει. Εντάξει. Λοιπόν, στηθείτε. Τι με περάσετε κύριε, σας παρακαλώ. Στηθείτε κύριε. Σας παρακαλώ, γιατί με, για το που σου είμαι τώρα. Δεν καταλάβατε. Θέλω να σας πάρω. Το κατάλαβα, δεν θέλω. Κυρία, πώς θα σας πάρω να δυσκεφτείτε. Μα κυρία μου, είναι δυνατόν. Θα σας παρακαλώ, δηλαδή θα πάρω τη φωτογραφία χωρίς να είστε... Με συγχωρείτε, παρεξήγησα. Επειδή βλέπω το μάτι σας παίζει. Λοιπόν, στη φύλλα πάω εδώ και θα σας δίνω τις εντολές. Να βγει ωραία. Επειδή θέλω να με βοηθήσετε λιγάκι να κόψω κάποιες σκιές που γίνονται, θέλω να μπορείτε λίγο το σαγόνι προς τα έξω να μου το κάνετε. Έτσι. Ναι. Γιατί πέφτει η σκιά της μύτης και γίνεται ναι. Μπορεί είναι λίγο σαγονάκι ακόμα. Ναι. Δώστε μου λίγο σαγόνι. Αυτό είναι το πιο πολύ σας. Ωραία. Ωραία είναι λοιπόν. Το έχουμε αυτό, κράτο, δεν καθίσουμε το πειράζουμε. Είναι ωραίο αυτό. Το κρατάμε όπως είναι.
Λοιπόν, τώρα επειδή θέλω να δώσω μια κίνηση στη φωτογραφία. Όχι, όχι, δεν να πιέσει εσύ. Ενώ η φωτογραφία θα έχει μια καλλιτεχνικότητα. Καταλάβατε. Αφήστε με να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάνε δηλαδή σαν τέτοιμα, προσέξουμε τη λεπτομέρεια των αριστερών μου, του συγχωρείτε. Μπορείτε να γέρνετε. Ωραία, την καμπούρα μαζέστε. Ωραία, εκεί. Λοιπόν, αυτό, ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ωραίο, λοιπόν. Το έχουμε τώρα. Ωραία. Το σαγωνάκι τώρα μου το χαλάσατε πάλι. Αυτό, αυτό είναι, ωραία. Ωραία, λοιπόν, ναι. Εντεπτωμένο όμω σαγωνί, μπράβο. Το αριστερό ποδαράκι θέλω να το εσύ. Ωραία. Όπως είστε εκεί, μείνετε, τεντώστε σαγόνι και βάλτε ένταση. Αυτό, ένταση να υπάρχει. Αυτό γράφει στο αγωγιάλι. Είναι λογικό, αφού γελάγαμε εμείς τώρα εδώ, που δεν είμαστε μες στο κέντρο, εικόνα βλέπουμε ουσιαστικά. Καταλαβαίνω γιατί όσοι έχουν έρθει τόσες φορές και καταλαβαίνω πώς πρώτα οι άλλοι, πριν και από εμάς που είμαστε μέσα σε αυτή τη δουλειά, σας ανακάλυψαν ότι είστε εκεί και τι κάνετε. Πολύ δύσκολο αυτό. Είδες. Πότε ξεκινήσατε? 14 Οκτωβρίου. Πολύ νωρίς. 6 μήνες δουλεύουμε. Χαμός. Ποιος την είχε, ρε παιδιά, αυτή την ιδέα? Ποιος το σκέφτηκε να το κάνετε αυτό εκεί? Κοίταξε, αυτό είναι μια παλιά συνταγή. Είμαστε και πέρσι εκεί. Δεν ήταν Θηβές, ήταν ο Λευρέτσου, Μαχαιρίτσας. Και πέρσι πήγαμε από το Ζυγό. Ξεκινήσαμε στο Ζυγό, αλλά επειδή ο Ζυγός είχε με την Πεδοψάλτη κλείσει μετά συμβόλαιο για τον Ιανουάριο. Μετακομίσατε. Μετακομίσαμε. Ήταν η πρώτη φορά αυτό που έγινε. Δηλαδή, είμαι σε μια σεζόν ένα πετυχημένο σχήμα να σταματήσει να εμφανίσει κάποιον και να πάει κάπου αλλού. Ήταν ρίσκο, ήταν ένα στοίχημα, εγώ το πίστευα πολύ και πέτυχε. Εσείς οι δύο πώς γνωριστήκατε, ρε παιδί? Ναι, ρε παιδί μου, πώς. Γνώρισε ένας φίλος. Αλήθεια, ποιος έκανε το προξενιό? Ένας κοινός φίλος, ο Νίκος ο Κώστογλου. Και από πέρσι είχε την ιδέα να βρεθούμε, μας αραβώνιασε. Με την πρώτη ματιά. Θα μας παντρέψει με την πρώτη ματιά. Τρέχαμε σε αργή κίνηση, στο Κολονάκι. Ναι, τρέχαμε στους αγρούς, στα λιβάδια. Πήγαμε στην Τζιγιά, κάναμε διακοπές μαζί 5 μέρες. Θυμάσαι άσχημα. Πότε θα το ξεχάσω. Ιδιαίτερα όταν οδηγούσα και έφτυνες και ερχόντουσαν όλα πάνω. Και μου λέγεις, όχι, ποτέ προσέχω σε ποια στροφή φτύνω. Να είναι ο αέρας κόντρα. Τι κάνετε εσείς οι άντρες, ρε παιδιά, τι κάνετε όμως. Εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς. Το μέσα μου εγώ το βγάζω πάντα έξω. Το λέω. Το μέσα το βγάζει έξω. Αυτό είναι αλήθεια. Συνέχεια. Από όλες τις τρύπες. Λοιπόν, δεν θα περίμενα. Ρε, τι πάθαμε. Δεν θα περίμενα εσείς οι δύο ότι θα ταιριάζετε τόσο πολύ. Πριν το δω, πριν σας δω. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, είναι να ταιριάξει και το χιούμορ του ενός με το άλλου. Τώρα, πώς βρήκατε εσείς την κοινή φόρμουλα έτσι και δέσατε? Στο καλύμα δεν έχει χιούμορ, αλλά εντάξει, συνήθως τα ετερόνυμα έλκονται. Εδώ είμαι γνωστός χιουμορίστας, αλλά τέλος πάντων με μια προσπάθεια. Λέει τις φράσεις, εγώ βάζω κάτι στο τέλος. Αυτό. Ποια ήταν η άποψή σου γι' αυτόν όταν δεν γνωριζόσασταν και όταν είχες δει 5-10 φορές στην τηλεόραση? Τον συμπαθούσα πολύ και μ' άρεσε πολύ. Εσένα. Εσένα, Σωτήρη μου, ποια ήταν η άποψή σου? Αφού μπήκα στο σπίτι του και στο εικονοστάσιο είδα τη φωτογραφία μου. Έχω αφήσει παντού. Αφήσει δικές μου. Τον είχες δει ποτέ σε κανένα μαγαζί? Βέβαια. Μα εσύ δεν κατέβαινες ποτέ από Θεσσαλονίκη? Μην πεις μεγάλος μαγαζί. Ανέβαινε αυτός. Ανεβαίναν τα παιδιά επάνω και όταν ανεβαίνανε, τους παρακολουθούσα. Ανεβοκατεβαίναμε και τα λοιπά. Είναι ο πρώτος ο χειμώνας που ζεις εδώ στην Αθήνα? Ο δεύτερος, ζούσα και τον προηγούμενο. Τι έκανες τον προηγούμενο? Κρύωνα. Όχι, καθόλου. Ήμουνα κάτω, ζούσα στο σκάφος γιατί κατέβηκα από τη θάλασσα, δεν ήρθα από τη στεριά. Μα εγώ νόμιζα ότι εσύ ήσουν απάτα σε ένα φουσκωτό και έκανες βόλτες. Ιστιοφόρος. Σε φουσκωτό. Ιστιοφόρο. Με πανιά. Με πανιά. Ιστιοφόρο. Και ξέρεις να το κάνει να φεύγει με τον αέρα? Φεύγει αυτό και εγώ το ακολουθώ. Του λέω, σταμάτα. Και ήμουν κάτω στη Μαρίνα. Αυτό είναι πιο τέχνη πράγμα, πιο δύσκολο δηλαδή να το βάλεις μπρος ένα φουσκωτό. Σε αυτό είναι πιο καλός από αυτό που κάνει σίγουρα. Σαν καπετάνιος είναι... Α,
Εγώ καπετάνιο τον γνώρισα. Καπετάνιο. Και μάλιστα έχει και παρατσούκλι. Τον λένε ο Captain Stress. Γιατί όταν στρεζάρεται ο Σωτήρης, αλλάζει, γίνεται κάπως έτσι. Για κάνε αγαπημένο πώς γίνεται έτσι. Σωτήρη, και τώρα δηλαδή ζεις στη γη. Τώρα τον πήραμε. Δυστυχώς είναι στα Τούβλα. Είχε βέβαια διάφορες ιδέες. Αλλά... Τι έλεγε δηλαδή. Ήθελα να βρω ένα οικόπεδο στο Μαρούσι και να ανεβάσω το σκάφος να μένω πάλι στη σκάφη. Τι, απ' έξω να το βλέπεις. Όχι, να είναι μέσα στο οικόπεδο, να τον νοικιάσει και να σκάψει και να χώσουμε μέσα το σκάφο. Και το σκάφο μην λέμε σκάφο, είναι ο ανακρέοντα. Είναι ένα συγκεκριμένο σκάφο. Α, ο ανακρέοντα. Ο ανακρέοντα. Είναι ο ανακρέον. Τι ράτσα είναι αυτό δηλαδή. Αυτό είναι μπουλτεριέ. Όχι, εννοείται. Μούντι, μούντι. Δηλαδή τι είναι αυτό, είναι το όνομά του, το έχει βαφτίσει έτσι. Ναι, ο ανακρέον. Βαφτισμένο το. Του πλοίου το όνομα, πώ να το πω. Η ράτσα του, πώ το λένε, παιδί. Η φίρμα του, πώ λέγεται. Όχι. Το όνομά του είναι ανακρέον, βαφτίστηκε έτσι. Πού το βρήκε αυτό το όνομα. Το βρήκα στο σκάφος, γιατί δεν το είχε βαφτίσει ο κύριος που το είχε. Το πήρες μεταχειρισμένο και ο προηγούμενος το είχε βαφτίσει έτσι. Μάλιστα, και δεν το άλλαξε. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το όνομά του. Ο Ανακρέων είναι ένας αρχαίος. Δηλαδή τώρα σαν να σε πάρουμε εμείς από το Λάτσιο και να σε βαφτίσουμε Μαρία. Δεν γίνεται. Πρέπει να σεβαστούμε κάποια πράγματα. Και εσύ σεβάστηκε στην ιστορία που είχε αυτό το σκαρίδι. Ακριβώς. Εντελώς. Δεν είναι τυχαίο το όνομα. Δεν το ήξερα αυτό το όνομα, Ανακρέοντας. Ανακρέον, μπορείτε να το αναζητήσετε. Είναι ένας αρχαίος Έλληνας ποιητής που υμνούσε μόνο την ηθονή και γενικότερα τα γούστα των ανθρώπων. Εμείς α, γι' ιστορία... αυτό το κράτησες. Δεν το σεβάστηκε στην ιστορία του. Σου άρεσε η ιστορία του ονόματος. Εντάξει, τώρα άμα το λέγανε, ξέρω εγώ, αυτό. Ναι, θα το και εσύ, Σωτήρη, ταυτίστηκες με το είσαι φιλίδωνος όπως ο... Εντελώς όμως. Mm-hmm. Εντελώς. Αν θέλετε κλείνουμε και τις κάμερες. Τι ζώδιο είσαι. Λιοντάρης. Λιοντάρης. Εσύ. Ζυγός. Ζυγός. Έχουμε όμως τους ίδιους οροσκόπους. Πού τους έχετε. Πεταλούδες. Στο κούτελο. Σκορπί. Πώς τους βλέπεις, Βράση? Στο ταιριάζω μεταξύ τους. Μια χαρά είναι ο συνδυασμός του ταιριάζω. Μια χαρά, να ξέρεις ότι κάθε βράδυ πίνω δύο ντεπών. Για να υποφέρω το... Μην κάνεις διαφήμιση. Διότι το παιδί αυτό, δηλαδή είναι, πώς να το πω, από το πρωί που ξυπνάει μέχρι το βράδυ, δεν βάζεις στόμα μέσα. Και όλα τα λέει σε σένα. Γιατί είμαστε ίδιο καμαρίνι. Δεν είναι τι τα λέει. Το θέμα είναι ότι τελευταία μου τραγουδάει στο καμαρίνι, γιατί είχε αποθυμένο, ναι. Όχι αποθυμένο. Πες ένα τραγουδί, πες ένα τραγουδί. Όχι αποθυμένο, πες εσύ για τη φωνή μου. Δεν μπορεί να το όχι, πες για τη φωνή μου. Ότι περιέχει μέταλλα, τι άλλο λες ότι περιέχει. Έχει μέταλλα, έχει νοστιγεία, τέτοια όλα, βιταμίνες, έχει όλα τα... Γιατί σου τραγουδάει. Δεν πας να σε αγαπάει πολύ πραγματικά. Για να με σκοτώσει, για να με εξαντλήσει. Μπαίνω μέσα και μου λένε, μα καλά δεν περνάς, καλά λέω καλά περνάω. Είμαι έτσι. Σταματάω λοιπόν. Μετά με απειλή, μου λέει αυτό. Σταματάω λοιπόν και αν με ξανακούσεις, αυτό κρατάει 30 δεύτερα και μετά αρχίζει. Το καλύτερο καμαρίνι το δικό μας! Φωνάει στον κόσμο που έρχεται γι' αυτό. Μόνο εδώ τα λέει! Στα άλλα μην πάτε, είναι φούστικοι! Διαφημίσεις! Ερχόμαστε! Και αν κάτι δεν ακούσατε καλά, δεν τα ακούσατε!